συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε πολύ κόσμο και λίγο δυσκολευτήκαμε. Να καλησπέρισω τους σεβασμιότατο Πάτερ Νικόλα που είναι κοντά μας και τον παπά μας τον Πάτερ Γεώργιο. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Είναι κοντά μας αξιότιμος κύριος Έπαρχος, ο αντιδήμαρχος κύριος Γιαννίσης, μέλη του Δήμου, επίσης ο κύριος Σουσούδης και πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην αποψινή ιδιαίτερη βραδιά του Συλλόγου μας και λέω ιδιαίτερη γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 40 χρόνια ιδρύσεώς. 40 χρόνια γεμάτα αγάπη, συμπαράσταση, φιλανθρωπία και γενναιοδορία προς τον συνάνθρωπο. Ξεκινήσαμε διστακτικά μερικές γυναίκες του χωριού μας υπό την καθοδήγηση της αγαπητής φίλης Φωτεινής Ραΐση, η οποία δική της πρωτοβουλία ίδρυσε το Φιλανθρωπικό Σύλλογο, μία εποχή που η λέξη φιλανθρωπία ήταν άγνωστη για την Άνδρο, καθώς θεωρούσαν ότι οι ανδριώτες δεν είχαν οικονομικά προβλήματα. Όμως αυτό πολύ γρήγορα διαψεύτηκε. Φάνηκε από τις πρώτες μέρες του Συλλόγου. Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στην κυρία Ραΐση για να σας πει λίγα λόγια για τα πρώτα βήματα του Συλλόγου, γιατί εγώ τότε δεν ήμουνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αποικίων. Εφέτος με ιδιαίτερη συγκίνηση γιορτάζουμε τα 40 χρόνια την ίδρυση του Συλλόγου μας. Πριν 40 χρόνια λοιπόν, το μακρινό 1983, μια ομάδα νέων γυναικών, μαμάδες τότε στο Δημοτικό Σχολείο Αποικίων, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε όλες μαζί να βοηθήσουμε ανθρώπους αδύναμους, άτυχους ασθενείς, ανθρώπους και οικογένειες που χρειάζονταν βοήθεια και φροντίδα. Με την ιδέα ενός πρώιμου όλοι μαζί μπορούμε, ξεκινήσαμε. Μάλιστα το ταμείο μας την πρώτη μας φιλανθρωπική εκδήλωση ήταν μόλις 150 δραχμές. Αρχίσαμε τότε να κάνουμε συγκεντρώσεις, όπου κάθε μία από μας έφτιαχνε φαγητά, γλυκά και το ταμείο μας όλο και αυξανόταν. Έτσι, χρόνο με το χρόνο, ο Σύλλογος αποκτούσε περισσότερους φίλους, ανθρώπους που συντάχθηκαν μαζί μας και τους σκοπούς του Συλλόγου. Αυτό μας έδινε φτερά για μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά οι ανάγκες που παρουσιάζονταν ήταν ακόμη περισσότερες. Είμαστε βαθιά ικανοποιημένοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια βοηθήσαμε και σταθήκαμε δίπλα σε πολλούς οικονομικά, υγειονομικά, με ρούχα, με τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Χωρίς τη βοήθεια όλων σας, αλλά και των μεγάλων μας χορηγών, δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε και να κάνουμε πράξη όλα αυτά που σχεδιάζαμε. Ένας βασικός παράγοντας της επιτυχίας της αποστολής του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αποικίων οφείλονται στο εκάστοτε συμβούλιο. Όλα τα μέλη που προσφέρουν τη βοήθειά τους ακούραστα και με καλή διάθεση. Κυριολεκτικά η μία συμπληρώνει την άλλη χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες. Άλλος παράγοντας επιτυχίας οφείλεται στη συμμετοχή, τη συνδρομή και την ενεργοποίηση όλων σας και αυτό πιστεύουμε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Φιλανθρωπικού Συλλόγου. Τρίτος και μεγαλύτερος παράγοντας επιτυχίας του Συλλόγου μας είναι η συνδρομή των μεγάλων χορηγών στους οποίους και θα αναφερθεί αναλυτικά η κυρία Πρόεδρος. Με τη βοήθεια της Παναγίας, σε κάθε οικονομική δυσκολία, σε κάθε νέα πρόκληση και πρόσκληση για βοήθεια, ένας καλός Σαμαρίτης εμφανιζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Να μας βοηθήσει. Φέτος λοιπόν είμαστε εκτυχείς, διότι πλέον έχουμε και τη δική μας θέση. Ο Δήμος Άνδρου μας παραχώρησε χώρο εντός του Κοινοτικού Γραφείου Αποικίων και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πιστεύω ότι καταφέραμε πολλά και εύχομαι ο Σύλλογος αυτός να συνεχίσει για
για ακόμη τόσα χρόνια και ακόμη περισσότερο. Συνεχίζομαι λοιπόν, στηριζόμενοι στη δική σας συνδρομή και στη βοήθεια όλης της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου από τις αρχές ήταν στα πρώτα χρόνια γύρω στα χωριά μας, απήκε ασθενές, στο χειροκομείο και αυτά. Σιγά σιγά όμως, με τη βοήθεια όλων σας, τα καταφέραμε. Συντετικός κρίκος στην προσπάθεια αυτή ήταν ο αείμνηστος Δημήτριος Πολέμης, που μας στήριξε μέσω του κληροδοτήματος Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη. Εδώ θέλει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Εγώ να αναφέρω πως μεγάλος υπερστηριχτής του Συλλόγου μας ήταν ο αείμνηστος Φίλιππος Μωραΐτης, πρόεδρος του πυροδοτήματο Μωραΐτη, και στη συνέχεια αυτού ως πρόεδρος ανέλαβε ο αείμνηστος Νίκος Σιγάλα. Η προσπάθεια του πυροδοτήματος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έχουμε πολλή υποστήριξη και συνεργασία και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όλα τα χρόνια ο είναι κοντά μας και αντιπρόεδρος του πληροδοτήματος, κύριος Κώστας Πολέμης. Τον ευχαριστούμε. Όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογός μας πέρασε καλές αλλά και δύσκολες καταστάσεις. Αυτός που μας κράτησε ενωμένους ήταν το Δέσιμο και η συνεργασία που είχαμε μεταξύ των μελών του εκάστοτε Δέλτα Σίγμα. Αλλά και η βοήθεια όλων όσων θα αναφέρω παρακάτω και η δικιά σας όλου του κόσμου. Το ένα ευρώ σε ένα σύλλογο είναι πολύ σημαντικό. Ένα μόνο που δεν κάνει τίποτα. Πολλά μαζί όμως κάνουν πάρα πολλά. Αρχικά θα αναφερθώ στον αείμνηστο πάρτε Νικόλαο Ραΐση, το οποίο θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Ο οποίος άφησε ένα πολύ σημαντικό ποσό πριν φύγει από τη ζωή και μας στήριξε στα δύσκολα χρόνια που επακολούθησαν. Να συνεχίσω αναφέροντας επίσης τον αείμνηστο δήμαρχο τότε Κορφίου, Γιάννη Δηληνό, που και αυτός ήταν ένας κρίκος μεταξύ εμάς και του πυροδοτήματος. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε πολύ μπροστά, μας προώθησε, μας βοήθησε, μας σύστησε με τις εκάστοτε δημοτική αρχή. Έκτοτε έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τον εκάστοτε δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο. Επίσης, μας έφερε σε επαφή με τις κυρίες που είναι η κοινωνική λειτουργή, η βοήθεια στο σπίτι, που κάνουν πάρα πολύ καλό και μεγάλο έργο οι κοπέλες αυτές. Και δεν κάνουμε τίποτα χωρίς προηγουμένως να ρωτήσουμε τη κοινωνική λειτουργό ή κάποια κοπέλα που πάει στα σπίτια. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Όποιος δεν τα ζει δεν μπορεί να τα θυμηθεί αυτά, να τα καταλάβει. Επίσης σημαντική και ιδιαίτερη η βοήθεια του αείμνηστου Συγχωριανού μας, Καπταγιάννη Καρασταμάτη, και φυσικά του Καπταλευτέρη Πολέμη. Πάντα δίπλα μας σε όλες τις περιπτώσεις ο αείμνηστος Λευτέρης Πολέμης μέχρι το σπίτι του μας άνοιξε και κάναμε έξω στον δρόμο εκδηλώσεις που ήταν από τις καλύτερες της τότες εποχής. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σπύρο Πολέμη για τη συνεχή προσφορά του, ευχόμαστε να είναι πάντα καλά αυτό στην οικογένειά του. Επίσης να αναφέρω τα αδέρφια Γιώργο και Αρκυβιάδητά του, οι οποίοι βοηθούν αμελικώς στο σύλλογό μας. Επίσης τα αδέρφια Στεφάνου, που πάντα είναι κοντά μας.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Ιωάννου και Χαράς Τσεπέρκα και Βασίλη και Ειρήνη Μουκή για τη συνεχή προσφορά τους και κυρίως για τη συμμετοχή τους στην ανακαίνιση του κοινοτικού γραφείου Αποικίων, μέρος του οποίου παραχωρήθηκε πριν από ένα χρόνο σε εμάς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε. Ένα πολύ μεγάλο χειρό. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Δημήτρη Λοτσάρη, και τον τοπικό μας πρόεδρο, κύριο Στάθης Πέτο, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση αυτή να μας παραχωρηθεί ένα μέρος του κοινοτικού γραφείου που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί αποθηκεύονται το αρχείο μας, τα πράγματα που μας δίνουν και πρέπει να μοιράσουμε στον κόσμο. Στη σημερινή εκδήλωση σημαντική αλλά και απαραίτητη είναι η προσφορά το χορηγό για την αρχαιοφόρα αγορά μας, όχι μόνο την αλυσίδα σούπερ μάρκετ αλφαβήτα για τις επιταγές και τα αναψυχτικά, την Golden Star Ferris για τα εισιτήρια, το Ζέργος Τσεπέρκα και Μουργή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάβερ, το Ζέργος Κουρτέση για τα κρασιά και τα σαρκουνάκια του, την κυρία Ρίτσα Στεφάνου για τα δώρα της αρχαιοφόρου, τα παγωτά και τη μουσική. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποστολή της αγάπης. Τα καταστήματα λιανικής κομμωτηρίων, φαρμακείων, ζαχαροπλαστείων, μεζοδοπολείων και κρεοπολείων για την προσφορά τους και τον κύριο Τριαντάφυλλο Γιαβρίδη για την προσφορά τους στα δώρα για την αρχαιοφόρο μας. Θερμώς ευχαριστούμε το Χορευτικό Σύλλογο Γαβρίου, το Θεατρικό Όμιλο Άνδρου και την εκδήλωση και την εκδήμωση Λεμονιού, οι οποίοι μαζέψαν ένα σημαντικό ποσό και το διαθέσανε σε εμάς. Ακόμα την κυρία Κατερίνα Πολέμη, που ζήτησε από τους καλεσμένους το πρόσφατο γάμο της κόρης της, αντί για δώρα να καταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό του συλλόγου της. Την ευχαριστούμε πολύ, να ζήσουν τα παιδιά της. Θέλω συγχαρητήρια στη συγχωριανή μας, Ειρήνη Μόρα Μανάλη, για την έκδοση του βιβλίου της «Λάθη και συναισθήματα που γίνανε πείματα». Κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό Σπύρο Πολέμη για τη χορηγία του στα αναμνηστικά δώρα που κάναμε και θα σας προσφέρουμε σε λίγο για τα 40 χρόνια του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Ευχόμαστε πάντα να είσαστε όλοι καλά. Και αν τώρα ο Σύλλογος συμπλήρωσε 40 χρόνια, μακάρι να χιλιάσει κάποτε. Να ευχαριστήσουμε το μαγαζί που είναι πάντα πρόθυμο κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη που πάντα μας ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των συλλόγων που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γυναικών Άνδρου, Σύλλογο Άγιο Νικόλο, Τεσσάρων Χωριών, το Σύλλογο Λιβαδίων, Σύλλογο Απανταχού Αφικιανών, Σύλλογο Μενίτων, Παναδραϊκό Σύλλογο Ναυτικό, Θεατρικός Όμιλος Άνδρου, Λαϊκή Σκηνή Άνδρου, Σύλλογος Τελειωτών, Σύλλογος Ταξιτζίδων και Σύλλογος Αλαδίνων. Θα ήθελα να αναφέρω και το Μουσικό Σύλλογο, τον οποίο δεν το ξεχάσαμε, εντάξει. Συγγνώμη αν ξεχάσαμε κάποιον, είμαστε λίγο διεσμένοι αυτές τις μέρες. Και συγκινημένοι. Αυτό και κάτι, απόψε είναι κοντά μας πολλές κυρίες που έχουν κάνει για πολλά χρόνια στο Σύλλογο. Δεν τις φώναξα, το Δέλτα Σίγμα, ναι.
Είναι η φραγκούλα Ερμήλα που έχει δουλέψει πάρα πολύ. Είναι η Κατίνα η Βαλμά. Η Τόπη Πατήρη. Η Μαρία η Θαρθαρού, η Μαριμούλα η Μαριέτη, η Κατίνα η Ζανάκη, η Ελένη του Φραντζέσκου, η Μαριμούλα, όλες έχουν περάσει. Είμαστε πολλές να βγαίνουμε όλες απάνω, τις ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέχρι τώρα εξακολουθούν και μας βοηθούν. Και έχουμε μαγειρέψει, όταν γινόταν εκδήλωση στα πήκε, δεν, τα ντουλάπια διάζανε, δεν έμενε τίποτα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ για καλή διασκέδαση. Έχουμε και έναν αρχιοφόρο και έναν μυστικό δωράκι για τα 40 χρόνια του συλλόγου μας. Σε λίγο θα τα μοιράσουμε. Τελειώσατε. Μαζί μας ήταν πολλά χρόνια και για την Βάλτα, την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ. Αν έχω ξεχάσει κάτι, συγγνώμη, γιατί δεν αγαπητοί. Στο έργο τώρα. Εντάξει, καλή διασκέδαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για την προσφορά σας.